Μέλη της κίνησης επιβάτες στη Θεσσαλονίκη κρατούν πανό και φωνάζουν συνθήματα. Διαμαρτύρονται άλλη μια φορά για τις αυξήσεις τιμές των εισιτηρίων, οι οποίες ισχύουν από την αρχή του Φεβρουαρίου. Εμείς θα συνεχίσουμε μέχρι ότου να αναγκάσουμε την κυβέρνηση να πάρει αυτή την υπέρογη αύξηση των εισιτηρίων πίσω. Δεν είμαστε τζαμπατζίδες. Στο πλευρό των μελών της κίνησης επιβατών Θεσσαλονίκης στάζονται και δικηγόροι προκειμένου να υπερασπιστούν τους επιβάτες, στους οποίους ενδέχεται να επιβληθούν πρόστιμα. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να υπερασπίσουμε αφελακερδώς όσους περισσότερους ανθρώπους μπορούμε, οι οποίοι θα πάνε κατηγορούμενοι στα πτεσματοδικεία για αυτό το συγκεκριμένο αδίκημα. Ο Υφυπουργός Μεταφορών Σπύρος Βούγιας επεσήμανε πως η κινητοποίηση των επιβατών είναι αδικαιολόγητες, καθώς η Θεσσαλονίκη, όπως είπε, έχει τα πιο φθηνά εισιτήρια σε όλη την Ελλάδα. Ειδικά για τη Θεσσαλονίκη δεν θεωρώ πως είναι δικαιολογημένη μια τέτοια κινητοποίηση πλέον, γιατί η διάρκεια των 70 λεπτών έγινε 90 προς κάθε κατεύθυνση και δόθηκε και εκπτωτικό εισιτήριο στους πάνω από 65 χρόνων που δεν υπήρχε πριν. Μετά το τέλος της πορείας που κατέληξε στα γραφεία του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών, τα μέλη των επιβατών Θεσσαλονίκης ανέβηκαν και πάλι σε λεωφορεία και προέτρεψαν τους πολίτες να μην πληρώσουν εισιτήριο.